Παγκόσμια ημέρα σήμερα, 24 Μαΐου, Ευρωπαϊκή ημέρα πάρκων. Ευρωπαϊκή ημέρα πάρκων διοργανώνεται από την Europark, η οποία είναι η Ομοσπονδία των Εθνικών Δρυμών και Πάρκων της Ευρώπης. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 24 Μαΐου, γιατί αυτή την ημερομηνία του 1909 δημιουργήθηκαν τα πρώτα 9 εθνικά πάρκα στην Σουηδία. Από εκεί προήρθε λοιπόν ο σημερινός ευρωπαϊκός βέβαια εορτασμός των πάρκων. Παίρνουμε την πάσα λοιπόν από την Παγκόσμια ημέρα και ερχόμαστε εδώ, στον τόπο μας, στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Θα πάμε στην Κνωσό. Εκεί μας περιμένει η κυρία Μάρα Παναγιωτάκη, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κνωσού. Βρίσκεται στο πάρκο της Κνωσού, σωστά κυρία Παναγιωτάκη, τι κάνετε? Ναι, βεβαίως. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Να σας ευχαριστήσουμε πολλά πολύ. Χρόνια πολλά να πούμε για τη μέρα. Είναι όμορφη ημέρα. Είναι όμορφη ημέρα, ξεχωριστή ημέρα, με πολλά μηνύματα. Και εκεί έχετε πάρει πολύ ζεστά το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος και της αναβάθμισης αυτών των ξεχωριστών δημόσιων χώρων, όπου βλέπουμε πολλά παιδιά αυτή τη στιγμή να απολαμβάνουν το παιχνίδι τους. Ναι, ευτυχώς το πάρκο εδώ συγκεντρώνει πάρα πολλά παιδιά. Και λίγο δυστυχώς για τους κατοίκους της περιοχής που κάπου υποφέρουν λιγάκι από τη φασαρία, αλλά από τη μια υπάρχει μια μικρή ενόχληση, από την άλλη οι παιδικές φωνές, η χαρά, η ζωή είναι πάντα ευχάριστα πράγματα, οπότε ας μην παραπονιόμαστε, αυτό προσπαθώ να τους λέω. Το πάρκο ανακαινίστηκε πρόσφατα, έχει έτσι μια ιδιαίτερη μορφή. Βασισμένη στην πέτρα, στο ξύλο, η φιλοσοφία του ξεφεύγει από ένα παλιό συνηθισμένο πάρκο, είναι πιστοποιημένο όλα τα παιχνίδια και εγκεκριμένα από την αρχαιολογική υπηρεσία. Δεν θα μπορούσε ακριβώς δίπλα στο ανάκτορο να υπάρχει οτιδήποτε και φροντίζουμε κι εμείς ως πολιτιστικός σύλλογος σε συνεργασία με το Δήμο να κρατιέται καθαρό και να κάνουμε και πολλές δράσεις. Ειδικά φέτος, ελπίζουμε. Μάλιστα, αρκετές. Και βέβαια στις προτεραιότητες του συλλόγου σας, η αλήθεια είναι η αναβάθμιση αυτών των περιοχών, να γίνει πιο φιλική περιοχή σε μόνιμους κατοίκους και όχι μόνο, σωστά? Ναι, βεβαίως. Επιδιώκουμε, να σας πω την αλήθεια, να στρέψουμε τον κόσμο, να φέρουμε τον κόσμο στην περιοχή της Κνωσού, στον οικισμό της Κνωσού, γιατί υπάρχει ένας οικισμός δίπλα στο ανάκτορο και έχει τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας στο ανάκτορο και ο οικισμός που θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μας και νομίζω μια γενικώς αποδεκτή γνώμη, να είναι ο πιο γραφικός οικισμός του Ηρακλείου, μένει ακόμα να εξοραϊστεί, να μπει σε ένα πρόγραμμα, να γίνει εδώ ένας σύγχρονος μινωικός οικισμός που θα τιμά την πόλη και το Ηράκλειο και να αναβαθμιστεί γενικά η ζωή. Έχει εδώ. Μείνει πίσω αυτός ο σχεδιασμός. Έχετε δίκιο, κυρία Παναγιωτάκη. Ναι, έχει μείνει πίσω και προσπαθούμε. Είμαστε ευγνώμονες φυσικά για την ανακαίνιση και για τα πράγματα τα οποία γίνονται βήμα-βήμα. Νομίζω όμως ότι κάποια στιγμή πρέπει να μπει συνολικά σε ένα σχέδιο εξοραϊσμού και προσπαθούμε να στρέψουμε με όποιο τρόπο μπορούμε το ενδιαφέρον του κόσμου εδώ στην Κνωσό. Και ειδικά περιβαλλοντικές δράσεις, περιπατητικές, κάνουμε πάρα πολλές. Και φανταστείτε αυτοί οι επισκέπτες. Χιλιάδες οι οποίοι έρχονται κάθε χρόνο στο ανάκτορο το μινωικό της Κνωσού να ανεβαίνουν και να γνωρίζουν εκεί και τον παραδοσιακό οικισμό της Κνωσού, τον σύγχρονο παραδοσιακό οικισμό της Κνωσού, τα ωφέλη πολλαπλά για την περιοχή και την κοινωνία. Φυσικά, για όλους μας. Με μια σωστή και ήπια ανάπτυξη που θα σέβεται πάνω απ' όλα το περιβάλλον και τον αρχαιολογικό χώρο, γιατί και τα μνημεία έχουν ορισμένες αντοχές, θα ήταν όλο πάρα πολύ ωφέλιμο. Επίσης, η Κνωσός δεν είναι μόνο το μινωικό ανάκτορο και ο οικισμός. Έχουμε βενετσιάνικα μνημεία, έχουμε βυζαντινά, ρωμαϊκά, πιο μικρή σημασία, αλλά έχει πολλές ομορφιές η περιοχή, τις οποίες φροντίζουμε να τονώνουμε με περιπάτους και με δράσεις. Και αυτό το Σάββατο, μάλιστα. Ναι. Έχουμε μια δράση πολύ ενδιαφέρουσα, αν μου επιτρέπετε να αναφερθώ. Βέβαια, πάμε. Επειδή 5 Ιουνίου είναι η μέρα περιβάλλοντος, λίγο προτρέχουμε από 28 Μαΐου εμείς. Θα παρουσιάσουμε εδώ ένα πολύ ωραίο παραμύθι, την περιπέτεια της Πλαστικούρας, της Μαρίας Καριωτάκη. Και η παρουσίαση του παραμυθιού, η ανάγνωσή του μαζί με ένα μικρό σόου, πολύ πολύ όμορφο, σχετικά με την ανακύκλωση,
Θα έχουμε και παράλληλες δράσεις από μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Κνωσού. Θα έχουμε το να ντύνουμε χαρτόκουτες με υφάσματα παλιά ως μια δράση ανακύκλωσης, αναφορά σε λουλούδια και φυτά από μέλη του Πολιτιστικού μας Συλλόγου. Θα έχουμε την ομάδα παιδείας εθελοντών του Δήμου Ηρακλείου που θα έρθει να συμπαρασταθεί και να βοηθήσει σε αυτές τις δράσεις. Το ΙΕΚΑΚΜΗ που κάνει face painting στα παιδάκια που θα είναι εδώ. Ελπίζουμε από τον ΕΣΔΑΚ να έχουμε και κάποιο δωράκι, μια τσαντούλα πολλαπλών χρήσεων. Μάλιστα. Να δωρήσουμε. Θα είναι μια ωραία δράση, Σάββατο 5.30 με 7.30, 8 το απόγευμα, αυτό το Σάββατο, να προλάβουμε τη μέρα περιβάλλοντος. Θέλω να σας ρωτήσω λίγο, πώς αντιλαμβάνονται, τελευταία ερώτηση, πώς αντιλαμβάνονται εκεί οι κάτοικοι αυτές τις πρωτοβουλίες. Είναι όμορφο να υπάρχει ένα σχεδιασμός ενός συλλόγου, της αυτοδιοίκησης, ιδιωτών, φορέων, αλλά το θέμα είναι να αντιλαμβάνονται και οι κάτοικοι ότι αυτές οι πανεβάσεις είναι αναγκαίες και χρειάζεται και η συμμετοχή όλων. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ζήτημα, νομίζω δεν είμαστε η εξαίρεση, είμαστε και εμείς στον κανόνα που λέει ότι ουδής προφήτης στον τόπο του. Αντιλαμβάνονται κάποιοι, όχι όλοι. Υπάρχει μικρή συμμετοχή από τους ντόπιους και τεράστια, μεγάλη, πολύ ωραία συμμετοχή από όλο το υπόλοιπο Ηράκλειο. Ίσως στη γειτονιά μας ο καθένας λειτουργούμε λιγάκι έχοντας κάποια πράγματα ως δεδομένα. Σωστά. Αν τα βρούμε αλλού, τα εκτιμάμε αλλιώς. Σωστά. Πρέπει να αλλάξουμε λίγο και την νοοτροπία μας. Σωστά. Σωστά. Λοιπόν. Οι νέες γενιές πιστεύω ότι είμαστε αισιόδοξοι. Όλα θα πάνε καλά. Κυρία Παναγιωτάκη, να είστε καλά. Καλή επιτυχία στη δράση του Σαββάτου. Με το καλό να τα ξαναπούμε και να συνεχίσετε αυτή την ξεχωριστή προσπάθεια. Ευχαριστώ.